Κύριε Πρόεδρε, από την άλλη όμως, αν μου επιτρέψετε. Ναι, ναι, βεβαίως. Οι αντιρρήσεις δεν είναι μόνο από το εξωτερικό, είναι και από το εσωτερικό. Ο πρώην σύντροφός σας, ο κ. Αλέκος Αλαβάνος, με άρθρο του στην ιστοσελίδα του, από το δεύτερο σχέδιο, επισημαίνει ότι ευρωζώνη χωρίς μνημόνια δεν γίνεται. Και δεν επικαλείται μια πολιτική ιδεολογική προσέγγιση, επικαλείται 4 κανονισμούς για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμφώνου Σταθερότητας, 2 κανονισμούς από το 2011 και 2 κανονισμούς από το Μάιο του 2013, που υπαγορεύουν συγκεκριμένες πολιτικές, έτι δε περαιτέρω σκληρότερες, τα πιο ακραία άρθρα αναφέρονται στις χώρες που είναι ενταγμένες στο μηχανισμό σταθερότητας. Και αναρωτιέται, και είναι το ερώτημά μου, προκαλεί εντύπωση πώς κοινοβουλευτικές δυνάμεις επιμένουν σε ένα τόσο μεγάλο ψέμα προς τον ελληνικό λαό, δηλαδή πως άλλο είναι η Ευρωζώνη και άλλο οι μηχανισμοί υπαγόρευσης και επιβολής του μνημονίου. Είναι ο κ. Ζαλαβάνη λέει δηλαδή, εδώ είναι πακέτο, take it or leave it. Ευρωζώνη μνημόνια, χωρίς μνημόνια έξω από την Ευρωζώνη. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, μόνο που δεν την ακούμε πρώτη φορά. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές από την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Σόιμπλε, ο ίδιος την άκουσα κατηδίαν, από τον κύριο Σαμαρά, από τον κύριο Στουρνάρα και από τον κύριο Βενιζέλο. Αυτά δεν μας λένε. Εάν εμείς λοιπόν εδώ υιοθετήσουμε ότι έχει δίκιο η κυρία Μέρκελ, έχει δίκιο ο κύριος Σόιμπλε, έχει δίκιο ο κύριος Στουρνάρας, έχει δίκιο ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, τότε θα πρέπει να διευρυνθούν οι συμμαχίες οι μνημονιακές τη σημερινή κυβέρνηση, όχι να κάνουμε αντίσταση. Δεν είναι λίγο άδικο. Επειδή λοιπόν εμείς πιστεύουμε. Αφήστε να ολοκληρώσω. Επειδή λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι τα πάντα είναι συσχετισμός δύναμης και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, και ότι η εκλογή μιας αριστερής κυβέρνησης στην Ελλάδα θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή εμείς πιστεύουμε ότι οι συμβάσεις και οι κανονισμοί αποτυπώνουν τους εκάστοτες σχετισμούς δύναμης και αυτοί αλλάζουν κάθε φορά και μπορούν να αλλάξουν κάθε φορά, διεκδικούμε τη μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική εναλλακτική προοπτική. Και επειδή θέλω να πω ότι άκουσα και την κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όμως που συντάχθηκε με την πρόταση μορφής που καταθέσαμε, γι' αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Πάρα πολύ θετικό. Πρόεδρε, υπάρχουν οι συσχετισμοί. Μισό λεπτό. Άκουσα. Αυτό που λέτε καλά κάνετε και θέλετε να το κάνετε γιατί εκπροσωπείτε αυτή τη διεκδίκηση του ελληνικού λαού. Υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ομογάλακτοι, συμβατοί με όσμωση ιδεολογική και πολιτική που να έχουν να βρίσκονται στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Γιατί αυτό που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση των συντηρητικών και ακραίων συντηρητικών. Οι ευρωσκεπτικιστές και η κυρία Λεπέν είναι αυτοί που σήμερα έχουν το πρώτο χέρι. Με ποιες συμμαχίες ευρωπαϊκές θα πετύχετε την αλλαγή των κανονισμών? Θα σας πω, κύριε Δαφυλίδη, και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι αυτό είναι και ο λόγος που αποδέχτηκα και αποδεχτήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ την πολύ τιμητική πρόταση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Αριστερά στις ερχόμενες ευρωεκλογές να είμαι υποψήφιος των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Προεδρία της Κομισιόν απέναντι στους συντηρητικούς ή στους σοσιαλδημοκράτες υποψήφιους. Γιατί? Διότι εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ολόκληρη βρίσκεται σε πόλεμο με εκατομμύρια θύματα, τα θύματα αυτής της πολιτικής, και η πρώτη γραμμή, το μέτωπο αυτού του πολέμου είναι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δίνουμε τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Εμείς λοιπόν τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ότι με το που θα έχουμε μια κορυφαία ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, αυτό θα λειτουργήσει ως ντόμινο αλλαγών σε όλη την Ευρώπη. Καταρχάς στις χώρες του Νότου, οι οποίες αυτή τη στιγμή ζουν ένα παρόμοιο δράμα με αυτό που ζει η Ελλάδα. Κοινωνικές δυνάμεις εκεί υφίστανται μια τρομακτική πίεση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε αλλαγή και στους σχετισμούς αλλά και στη στάση των κυβερνήσεων, όποιες και αν είναι αυτές. Διότι εδώ θα υπάρχει ένα κρίσιμο παράδειγμα, το παράδειγμα της Ελλάδας. Η οποία Ελλάδα θα διεκδικήσει να έχει μια διαφορετική εναλλακτική προοπτική και αντιμετώπιση μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια και θα πετάξει, αν θέλετε, την μπάλα στο γήπεδο. Την καυτή μπάλα στο απέναντι τερέν, όπου εκεί πλέον θα πρέπει να αποφασίσουν οι λιμοκοντόροι με τα λευκά κολάρα που σήμερα διοικούν, εάν θέλουν να διατηρηθεί η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Διότι, επιτρέψτε μου να σας πω, σέβομαι απόλυτα τους οικονομολόγους, πιστεύω ότι η οικονομική σκέψη είναι κρίσιμη στις μέρες μας, πάρα πολύ χρήσιμη,
Αλλά κάποιοι έχουν πει και δικαίως ότι η πολιτική είναι πολύ σημαντικό πράγμα να την αφήνουμε στους οικονομολόγους. Ακόμα λοιπόν και αν υπάρχει, που εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει, οικονομικό σχέδιο διατήρησης, περιορισμού αν θέλετε, της κρίσης σε μια χώρα, δηλαδή αποστήρωσης της Ελλάδας και διάσωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά η Ελλάδα καταρρεύσει. Ακόμα και αν αυτό υπάρχει ως επιλογή, που εγώ το αμφισβητώ και όλοι οι οικονομολόγοι με τους οποίους συνομιλώ το αμφισβητούν. Ακόμα και αν αυτό υπάρχει, φανταστείτε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και μια Ευρωζώνη με ακροτηριασμένο το νοτιοανατολικότερο άκρο της. Να δηλαδή, μια Ευρωζώνη που να μην έχει την Ελλάδα και την Κύπρο, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της δηλαδή, σε αυτή την εύθραστη και ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου, που στις μέρες μας είναι θέατρο εξελίξεων πολιτικών, κοινωνικών, ενδεχομένως απειλής και πολεμικών σειράξεων. Αναφέρομαι στη Συρία, αναφέρομαι στο όσα γίνονται στην Αίγυπτο, στο όσα έγιναν στη Λιβύη. Για φανταστείτε. Είναι λοιπόν μονάχα μια οικονομική εύκολη απόφαση που μπορεί να πάρει ο κύριος Σόιμπλε το αν η Ελλάδα θα παραμείνει ή όχι μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Μάλιστα. Δεν έχει γεωπολιτικές διαστάσεις τεράστιες αυτές η απόφαση. Δεν έχει αυτή η απόφαση τεράστιες γεωπολιτικές διαστάσεις. Άρα λοιπόν ακούστε. Μια φορά ο ελληνικός λαός πάτησε την πανανόφλουδα. Μια φορά επίστη ότι υπάρχει κίνδυνος. Δεν θα την ξαναπατήσει. Διότι αυτοί οι οποίοι κρούαν τον κόδωνα του κινδύνου για το ευρώ απειλούσαν τι, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πάρει τα σπίτια, να μας πάρει τους μισθούς, να μας πάρει τις καταθέσεις και τα κάνουν οι ίδιοι. Και τα σπίτια θέλουν να πάρουν και απειλούν και τους μισθούς έχουν πάρει και άνεργους μας έχουν κάνει και τα μαντριά θα πάρουν και τίποτα δεν θα αφήσουν. Διότι το πρόβλημα δεν είναι τι λέει ο Τσίπρας τώρα και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουν υπογράψει οι δικοί μας δεν βγαίνει. Επί του πρακτέου όμως, πρόεδρε, τι θα γίνει αν κόψουν τη χρηματοδότηση ή μπλοκάρουν τις διατραπεζικές συναλλαγές? Είναι προετοιμασμένος ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες τέτοιες εξελίξεις? Κοιτάξτε, είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα, κυρία Κυρίτση. Νομίζω ότι σε αυτό, αν θέλετε να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτα προετοιμασμένος και έχει σχέδιο. Θα έπρεπε να έχει κυβέρνηση και δεν έχει. Διότι τις διατραπεζικές συναλλαγές και τον έλεγχο στην ροή κεφαλαίου τον άσκησε η Τρόικα, όχι σε αριστερή κυβέρνηση στην Κύπρο, σε δεξιά κυβέρνηση στην Κύπρο. Έτσι δεν είναι? Και κούρεμα καταθέσεων έκαναν. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο και ένας κίνδυνος για το οποίο θα έπρεπε να ήμασταν ως χώρα προετοιμασμένοι. Εμείς είναι σαφέστατο ότι είμαστε προετοιμασμένοι για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Όμως θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, η εκτίμησή μου δεν θα φτάσουμε εκεί. Αν ήσασταν στη θέση του κυρίου Αναστασιάδη, ο οποίος επιχείρησε κάτι που δεν έκανε καμία ελληνική κυβέρνηση και αντέδρασε στην προσπάθεια επιβολής μνημονίου και είδατε τι ακολούθησε. Αντέδρασε, κύριε Γιαννούλη. Με βάση λέτε την απόφαση της Βουλής, έτσι θεωρούν οι Κύπροι. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω πόσο κρίσιμο είναι. Περαιτέρω ταπείνωση. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θα σας πω πόσο κρίσιμο είναι μια κυβέρνηση να έχει νοπεί τη λαϊκή εντολή και όχι τα χαϊδολογήματα της κυρίας Μέρκελ. Γιατί η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν είχε νοπεί λαϊκή εντολή να καταργήσει το μνημόνιο. Είχε νοπεί λαϊκή εντολή να μπει στο μνημόνιο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και χαϊδολογήματα στην πλάτη από την κυρία Μέρκελ. Ξεχνάτε ότι η κυρία Μέρκελ 15 μέρες πριν εκλεγεί ο Αναστασιάδης ήταν στην Κύπρο για να υποστηρίξει την κυβέρνηση και την εκλογή του? Εσείς πώς θα αντιδρούσατε, θα εμένατε στην απόφαση της Βουλής? Μη συγκρίνετε όμως μια δεξιά κυβέρνηση στην Κύπρο με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Σας ρωτώ και ούτε τα μεγέθη της Ελλάδας και της Κύπρου είναι. Σύμφωνα. Είναι όμως μια καλή προσομοίωση για να δούμε τις αντιδράσεις σε πραγματικό χρόνο. Γιατί σας άκουγα λίγο πριν να αφηγήσετε μια πολιτική περιπέτεια που δεν έχει χρονικό προσδιορισμό. Αυτό που περιγράφατε πριν είναι έβυχο, ελκυστικό, αλλά δεν έχει χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να συμβεί σε ένα μήνα ή να χρειαστεί 4 χρόνια. Ενώ τις εκλογές ή μετά τις εκλογές. Ενώ τη ζήμωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξουν οι ισορροπίες και οι πρακτικές. Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα γίνει αμέσως με το πρώτο. Όχι, κάνετε λάθος. Δηλαδή, οι κρίσιμες αποφάσεις για το σε ποια πορεία θα κινηθούμε, δεν έχει καμία αμφιβολία, θα γίνουν αμέσως μετά την εκλογή, τη δημοκρατική εντολή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας να καταργηθεί το μνημόνιο. Εγώ στη Βουλή είπα το μνημόνιο δεν τον καταργεί μια κυβέρνηση αλλά ο λαός και γελάγανε σαν τους χάχες από κάτω. Υποβαθμίζανε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Αυτό δεν έχουν καταλάβει. Και πάνε τώρα σε σενάρια
αντικατάσταση του Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα είναι θύμα της πολιτικής που υπηρετεί. Αλλά η αντικατάσταση του Σαμαρά δεν είναι το πρόβλημα. Διότι αν η κυβέρνηση που θα έρθει με τον όποιον πρωθυπουργό εφαρμόσει την ίδια πολιτική, τότε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει και αυτή την τύχη που είχε ο Παπανδρέου, που είχε ο Παπαδήμος, που θα έχει ο Σαμαράς. Ναι, βέβαια η προϋπόθεση λοιπόν, που θέλετε. Λέω λοιπόν τώρα ότι το μνημόνιο θα το καταργήσει το βράδυ των εκλογών ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, δίνοντας αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ και εντολή, λαϊκή εντολή, να αλλάξει αυτή η πολιτική. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτή την εντολή, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή τη λαϊκή, την πάνδημη λαϊκή εντολή, θα είναι εμφανέστατη από τη δεύτερη μέρα των εκλογών. Και μια κυβέρνηση έχει, σας πληροφορώ, πάμπολα μέσα να διεκδικήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλαγή πολιτικής. Μπορείτε όμως να μου λύσετε μια Δεν απορία. Θα παίρνετε είναι... καμία απόφαση στην Ευρωπαϊκή λύστε Ένωση αν υπάρχει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία ζητάει δίκαιη και βιώσιμη λύση για το χρέος και αλλαγή προγράμματος και δεν γίνεται δεχτή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μια απορία ναι, που είναι και λίγο προβοκατόρικη. Μου περιγράφεται την εικόνα ενός κόμματος και ενός πρωθυπουργού με ενωπή λαϊκή εντολή που ζητά ως απαραίτητη προϋπόθεση και την παρουσία του λαού σε αυτή την προσπάθεια, τη συμμετοχή του. Προφανώς, προσομοιώνοντας το σε εικόνα, ζητάτε την παρουσία ενός, δύο εκατομμυρίων ανθρώπων σε μια πλατεία, σε μια πόλη, να στηρίζουν μεταφορικά και συμβολικά την κυβέρνηση. Έρχεται λοιπόν ο προβοκάτορας ή ο κακοπροαίρετος και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει μερικές χιλιάδες ανθρώπους στο Σύνταγμα την Κυριακή στην πρόταση της πιστείας. Τι είναι αυτό που θα προκαλέσει τη μέθεξη αυτής της λαϊκής στήριξης στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής νίκης? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους στην πρόταση της πιστείας και είναι πραγματικά... Κύριε Πρόεδρε, με βάση την πραγματικότητα που βιώνει ο Έλληνας... Δεν θα αποφύγω να το απαντήσω το ερώτημα στην ουσία του. Δεν συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες όπου θα έπρεπε να συγκεντρώσει, έτσι δεν είναι? Αλλά μην υιοθετήσουμε και την άλλη άποψη και είναι πραγματικά, τεράστιο μειονέκτημα στην πληροφόρηση, στον πλουραλισμό και στη δημοκρατία η έλλειψη της δημόσιας τηλεόρασης με όλες τις δυνατότητες τεχνολογικές, διότι καμία τηλεοπτική κάμερα δεν βρέθηκε να δει ώστε να έχει εικόνα ο κόσμος να μετρήσει τον πραγματικό όγκο αυτής της συγκέντρωσης που αριθμούσε αρκετές χιλιάδες πολιτών. Δεν ήταν όμως η συγκέντρωση που είχε το 2010, το 2011, όταν ψηφιζόντουσαν μέτρα. Γιατί? Μα είναι προφανές. Γιατί δεν υπήρχε η εκτίμηση ούτε από εμάς ότι θα πέσει η κυβέρνηση και το βράδυ. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι, ο κόσμος, μην τα βάζουμε με τον κόσμο. Ο κόσμος αυτός έχει μέσα σε τρία χρόνια κάνει τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις που έχει δει η χώρα από την Πεδοδούλη και μετά. Έχει φάει ξύλο, έχει φάει χημικά, έχει σταθεί στο Σύνταγμα, χιλιάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Αυτός ο κόσμος είναι απογοητευμένος αυτή τη στιγμή, είναι αγανακτισμένος αυτή τη στιγμή. Νομίζετε, και είναι και οργισμένος, κυρίως όμως είναι απελπισμένος. Νομίζετε εσείς ότι όταν τεθεί το διακύβευμα με πραγματικούς όρους, αυτός ο κόσμος δεν θα δώσει στήριξή του? Θα τη δώσει. Και το διακύβευμα με πραγματικούς όρους θα είναι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, θα είναι όταν έρθει η ώρα της διαπραγμάτευσης, θα είναι και αύριο όταν θα έρθει η ώρα των μέτρων. Και θα παίζεται πραγματικά το να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Μην αυταπατάτε η κυβέρνηση, δεν θα έχει λαϊκές αντιδράσεις. Στη συνέχεια του ερωτήματος του Χρήστου Γιαννούλη, ο κόσμος πρέπει να ξέρει και τι του ξημερώνει. Στην κατεύθυνση αυτή είχατε πει τον Ιούνιο, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Θα ζητήσουμε θυσίες από τον Έλληνα πολίτη. Αυτές οι θυσίες και αυτή η δέσμευση ισχύει και τώρα? Και το συνδέω, αν θέλετε, αυτό με τα συγκεκριμένα που αναφέρατε όταν σας είπαν πού θα βρείτε τα λεφτά. Καταρχάς, εμείς θυσίες θα ζητήσουμε από κάποιους μάγκες οι οποίοι έχουν κάτι στην άκρη, έτσι. Από εκεί θα ζητήσουμε τις πρώτες θυσίες. Φτάνουν οι θυσίες του κόσμου. Λοιπόν, γιατί εγώ στη Βουλή έθεσα 9 ερωτήματα στον Πρωθυπουργό. Δεν απάντησε ούτε σε ένα. Δεν απάντησε για τις offshore. Δεν απάντησε για το λαθρεμπόριο. Τα έχω μπροστά μου. Πλαστά τιμολόγια, λαθρεμπόριο τσιγάρων. Η ζημιά της ΕΡΤΑ 300 εκατομμύρια. Αυτά, Πρόεδρε, λένε αυτοί που θέλουν να ασκήσουν. Λένε αυτοί για τα πλαστά και εικονικά. Όλα αυτά που παραπέμπουν και έχουν κοινό παρονομαστεί το ΣΔΟΕ, τους διοκτικούς μηχανισμούς που έχει ένα κράτος για να μπορέσει να συλλέξει όλη αυτή την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, θα είναι πάλι οι ίδιοι μετά τις εκλογές. Δηλαδή πώς θα μεταμορφωθεί ένα κράτος που σήμερα
δεν μπορεί να μαζέψει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο, τα πλαστά τιμολόγια κλπ. Δεν αμφιβάλλω καθόλου στο ότι έχουν αποδυναμώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε έμψυχο δυναμικό. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι η αδυναμία διαχρονικά των κυβερνήσεων να πατάξουν το λαθρεμπόριο έχει πολιτικό οφείλεται στην τεχνική τους αδυναμία, ή πίσω από το λαθρεμπόριο κρύβονται πολύ σημαντικά ονόματα με τους οποίους οι κυβερνήσεις θέλουν να συγκρουστούν? Πείτε μου εσείς τι εκτιμάτε. Γιατί εγώ εκτιμάω το δεύτερο. Εγώ εκτιμώ ότι τις μέρες του μνημονίου η διαπλοκή πολιτικής και οικονομικής εξουσίας έχει γιγαντωθεί. Εγώ εκτιμώ ότι ήρθε η Τρόικα στην Ελλάδα λέγοντας ότι θα τελειώσουμε με αυτή την αναξιοκρατία και τη διαφθορά και έγινε και η ίδια πιο διαφθαρμένη, διότι επικροτεί και κατά από τα μάτια της γίνονται αυτές οι συνδιαλλαγές. Ήρθε η Τρόικα στην Ελλάδα και επέβαλε ή ανέχθηκε την τραπεζοκρατία να συνεχίζει να μας κυβερνά, τη μηδιοκρατία να συνεχίζει να ορίζει τις τύχες μας. Η μοναδική ρύθμιση μνημονιακή που δεν έγινε πράξη ήταν αυτή που αφορούσε τα 300 εκατομμύρια στο πρώτο μνημόνιο από τους καναλάρχες που έπρεπε να πληρώσουν για τη χρήση των αδειών. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε εδώ, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται όχι μόνο για να συγκρουστεί με την κυρίαρχη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται να συγκρουστεί με το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο στη χώρα. Αυτή είναι η μεγάλη σύγκρουση. Και ναι, για αυτή τη σύγκρουση χρειαζόμαστε τους πολίτες με το μέρος. Ωστόσο, δεν καταθέσατε την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, έτσι. Τι εννοείται, ακόμα. Ότι δεν θα... Εξεταστική, ακόμα. Εξεταστική Επιτροπή με τα υποβρύχια. Τα υποβρύχια. Να, γίνεται να ερώτημα που διατυπωνόταν στο διαδίκτυο εν ώψη της συνεντεύξεως. Θα θέσετε ερώτημα το πότε θα γίνει αυτή η εξεταστική. Επιτρέψτε μου κάτι πριν φύγουμε από αυτό. Την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή θα την καταθέσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως υποσχέθηκα στη Βουλή. Έχουμε και εμείς το τέμπο μας, τον σχεδιασμό μας. Δεν θα μας τον υποβάλει αυτόν τον σχεδιασμό κανενούς είδους αγωνία ή ειλικρινούς ερωτήματος που τίθεται από τη δημοσιογραφική πλευρά. Ο κ. Βενιζέλος δείχνει να βιάζεται διότι έχει τις δικές του αγωνίες. Και πράγματι βλέπουμε ότι με έναν τρόπο ανήθικο και αήθικα την άποψή μου προσπαθεί να κάνει έναν αντιπερισπασμό ο οποίος δεν είναι πιστευτός ούτε στους βουλευτές του. Αντιπερισπασμό. Δηλαδή τι ήρθε και μου είπε. Τι ήρθε και μου είπε στη Βουλή. Να μετρήσουμε το ήθος μας. Προσέξτε. Ο κ. Βενιζέλος που κρύβεται πίσω από κάθε μεγάλη ή αμφιλεγόμενη απόφαση στην κυβερνητική του πορεία μετά τόσα χρόνια που είναι βουλευτής και υπουργός, από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης μέχρι το PSI και από τη λίστα Λαγκάρτ μέχρι τα υποβρύχια, ήρθε σε μένα, ο οποίος δεν έχω διατελέσει σε κυβερνητική θέση, είμαι στην αντιπολίτευση, έχω πορεία συγκεκριμένη και καθαρή και τα χέρια μου και το μέτωπό μου καθαρό, να θέλει να συγκρίνουμε το ήθος μας. Ήρθαν λοιπόν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Και είχε και την αξίωση προκειμένου να παιχτεί το στημένο αυτό γαϊτανάκι και παιχνίδι των δελτίων των 8, αφήνοντας λάσπη, διότι όταν κανείς κονταροχτυπιέται με τη λάσπη θα λασπωθεί. Είναι τεκμηριωμένο το κατηγορητήριο, κύριε Πρόεδρε. Είχε και την αξίωση να το απαντήσω και επί της ουσίας στις αθλειότητες αυτές. Το έχετε δέσει. Και πολύ του ήταν η απάντηση για το ΕΛΠΑΣΟ. Το έχετε δέσει το κατηγορητήριο για την ιστορία των υποβρυχίων. Ακούστε. Η εξεταστική δεν είναι προανακριτική, ούτε είμαστε εισαγγελείς για να μιλάτε για κατηγορία. Τα κατηγορητήρια θα δεθούν και θα στηθούν άμα τη λειτουργία της εξεταστικής στην πορεία προς την προανακριτική που θα διερευνήσει και ποινικές ευθύνες. Η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή λέγεται. Τι σημαίνει? Εξετάζει τα πράγματα. Ποια είναι τα πράγματα? Αφήστε τον Βενιζέλο. Τα πράγματα ποια είναι? Ας ξεχάσουμε ότι υπάρχει Βενιζέλος, ο οποίος αγχώνεται. Τα πράγματα είναι ότι εδώ έχουμε μια απόφαση του 2010 που οδήγησε στο να πάρει ο κύριος Σάφα, ο μεγάλος επενδυτής, 360 εκατομμύρια ευρώ, να μην δώσει ούτε μία βίδα στα υποβρύχια, τα βάλει στην τσέπη δηλαδή αυτά. Τα υποβρύχια να σκουριάζουν, πάντως... οι εργαζόμενοι να είναι άνεργοι και απλήρωτοι, τα ναυπηγεία να είναι κλειστά και να διεκδικεί κι άλλο ένα δις από το ελληνικό δημόσιο, κύριο Σάφα. Αυτά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Θα τα εξετάσουμε να δούμε ποιος έφταξε, τι έγινε, τι απόφαση ήταν αυτή ή καλώς γίνανε όλα. Πάντως, κύριε και πρόεδρε. Εν διάφορη περιπτώσει, αν ο Τσίπρας είναι πρόβλημα διότι είναι ανέντιμος,
Ο Μιχελάκης τι είναι που τα λέγει αυτά πριν από 1,5 χρόνο ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Πάντως για να επανέλθουμε λίγο στο προηγούμενο που έχει σχέση με την πολιτική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δεν θα ενέτασα τον κύριο Αλαβάνο στην ομάδα των πολιτικών που περιγράψατε νωρίτερα, αυτό ήθελα να παρατηρήσω. Δεν και εγώ τον εντάσσω. Είπα η άποψη. Ωραία. Είμαι προσεκτικός. Είπα η άποψη. Δεν θα ενέτασα και τον Μανώλη Γλέζο στους με κακή πρόθεση επικριτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα μείνω μόνο στην εκτίμηση που έκανε για τον μη πιστικό λόγο. Είναι μία σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που υποβάλλουν ενστάσεις για τη διαμόρφωση του λόγου, των προτάσεων και την αποτελεσματικότητα. Αυτοί σίγουρα δεν έχουν κακή αφετηρία, πιστεύω. Αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας. Αναμφίβολα, έχετε απόλυτο δίκιο. Και η παρέμβαση που έκανε ο Μανώλης ο Γλέζος ήταν πολύ υποδομητική. Αν θέλετε, μου έδωσε και μένα την ευκαιρία να μιλήσω με στοιχεία στη Βουλή για το πού είναι τα λεφτά, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Ουσιαστικά μίλησα για 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο που χάνονται. Θα έπρεπε να το ξέρει πριν τοποθετηθεί δημόσια, κύριε Πρόεδρε. Ποιος να το ξέρει? Ο κύριος Γλέζος. Μα ο Μανώλης ο Γλέζος έκανε ένα σχόλιο, mm-hmm. το οποίο ήταν απολύτως καλοπροαίρετο και ειλικρινές. Τι είπε? Δεν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόταση για το που θα βρούμε τα λεφτά. Είπε ότι η επικοινωνιακή εκφορά του λόγου μας ορισμένες φορές δίνει την αίσθηση ότι δεν απαντάμε πιστικά σε αυτό το ερώτημα. Αυτό είπε. Και καλά έκανε και το είπε ο Μανώλης mm-hmm. αυτό. Και εμείς είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, πλουραλιστικό, με εσωτερική ζωή και δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν φημώνουμε τα μέλη μας, τους βουλευτές μας. Έχουν άποψη, δεν είναι στρατιωτάκια. Και νομίζω ότι η δημοκρατία εμάς είναι όπλο μας. Δεν είναι